Θεραπεία. Στο όνομα του Πατρός. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Αυτό που θα μελετήσουμε σήμερα είναι μία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, πάνω στο πολύ στη μεγάλη προσέλευση των πιστών για να τον ακούσουν. Πρόκειται προφανώς για ένα έπαινο. Σας βλέπω να επιδεικνύετε μεγάλη προθυμία να μετουσιώνετε σε έργο αυτά που είπαμε στην προηγούμενη ομιλία. Δια τούτο και εγώ ρίπτω άοκνα τους πόρους της διδασκαλίας, διότι τρέφομαι με τα σκαλά ελπίδας από το γεγονός αυτό. Και πραγματικά ο Γεωργός, όταν σπείρει τους σπόρους με κόπο και βλέπει κατόπιν την γη να φέρει αυθόνους καρπούς και να φουντώνουν τα αθέριστα χωράφια, λησμονεί όλους τους κόπους που κατέβαλε και δραστηριοποιείται στη συνέχιση της εργασίας με κίνητρο το προσδοκόμενο κέρδος. Και όμως πόσο πλουσιότερη και επικερδής είναι αυτή εδώ η γεωργία, διότι εκείνη παρέχει την αυθονία των υλικών καρπών του γεωργού η εργασία και εξασφαλίζει την τροφή του σώματος, ενώ αυτή εδώ η εργασία η οποία σπέρνει και καλλιεργεί την διδασκαλία των θείων λόγων και φέρει άφθονα τα πνευματικά δέντρα, εξασφαλίζει το ψυχικό πλούτο, την αδαπάνητη και άφθαρτη, αλόβητη τροφή, η οποία δεν διαλύεται ούτε φθήρεται από τον χρόνο, αλλά συντηρείται από μία μυστική πρόνοια και προσφέρει πνευματική απόλαυση. Αυτή είναι η δική μου απόλαυση στον μόχθον μου. Αυτός είναι ο πνευματικός πλούτος που εναποτίθεται στην πλήρη αγάπη της καρδίας σας. Όταν λοιπόν αισθάνομαι
ότι ο πλούδος αυτός του Θείου Λόγου αυξάνει μέσα σας. Χαίρο πάντοτε με την ιδέα ότι δεν έριξα τους σπόρους άσκοπα, ότι δεν υπέμεινα τους κόπους και τους μόχθους μάταια, ότι έσπηρα σε έφορη και λιπαρίγη κατάλληλη για καρποφορία. Από πού λοιπόν συμπεραίνω αυτό το κέρδος? Από πού κρίνω ότι οι λόγοι με τους ιώνονται σε έργο? Προφανώς από την παρούσα συνάθρηση, από την προθυμία με την οποία τρέξατε να καταλάβετε την Εκκλησία, τη μητέρα όλων, από την ολονύκτια αυτή και διαρκή ορθοστασία, από το γεγονός ότι μιμήστε την αγγελική χωροστασία και υμνολογείτε τον κτίστη. Ω θαυμαστά δώρα του Χριστού, επάνω εις των ουρανών δοξολογούν στρατιέ των αγγέλων, κάτω στις εκκλησίες χωροστατούν άνθρωποι και μιμούνται την ίδια δοξολογία. Άνω τα σεραφείμ ανακράζουν των τρισάγιων ύμνων, κάτω το πλήθος των ανθρώπων αναπέμπει τον ίδιο ύμνο. Και συγκροτείται κοινή πανήγυρης των επουρανίων δυνάμεων και των επιγείων. Μία ευχαριστία, μία αγαλίασης, μία χαρμόσυνη χωροστασία. Διότι τη συγκρότησε η ανέκφραστη συγκατάβαση του Κυρίου, τη συνέπλεξε το Πνεύμα του Άγιον, η αρμονία των φθόγκων αυτής συνετέθη από την ευαρέσκεια του Πατρός. Η αρμονική μελωδία προέρχεται άνωθεν και καθώς κινείται από την Αγία Τριάδα σαν από κάποιο πλήκτρο, αναδίδει την τερμνή και μακαρία μελωδία το αγγελικό άσμα, την παντοτινή συμφωνία. Αυτό είναι το τέρμα του θρησκευτικού μας ζήλου. Αυτός ο καρπός της συγκεντρώσεώς μας. Γι' αυτό χαίρο που βλέπω αυτήν τη συγκέντρωση. Χαίρο που βλέπω τη χαρά μέσα στις ψυχές σας, τη πνευματική χαρά, τη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού αγαλίασή σας. Γιατί τίποτε δεν κάνει τόσο χαρούμενη τη φωνή μας όσο η ψυχική μας ικανοποίηση, την οποία προσφέρει η φίδησή μας στην Εκκλησία. Πραγματικά στην Εκκλησία συντηρείται η χαρά των χερόντων.
Στην Εκκλησία ευρίσκεται η ευθυμία όσων κατέχονται από θλίψη. Στην Εκκλησία οι λυπούμενοι ευρίσκουν εφροσύνη. Οι καταπονημένοι ευρίσκουν την αναψυχή. Οι κουρασμένοι την ανάπαυση. Δεύτε πρόσμε πάντες ή και κοπιακότες και εγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε κοντά μου, λέει ο Κύριος, όσοι έχετε κουραστεί από το βάρος του δρόμου της ζωής και εγώ θα σας ξεκουράσω. Ποιος μπορεί να γίνει ή τι μπορεί να γίνει πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι γλυκύτερο από την προσφώνηση αυτήν? Ο Κύριος που σε καλεί στην Εκκλησία, σε καλεί για ευοχία, για τραπέζι χαράς. Σε προτρέπει στην ανάπαυση από τους κόπους, από τους πόνους σου δημιουργεί κατάσταση ανέσεως, διότι ελαφρύνει το βάρος των αμαρτημάτων. Η απόλαυση θεραπεύει τη μελαγχολία και η χαρά τη λύπη. Ω, τι ανίποτη φροντίδα! Ω, τι ουράνια πρόσκλησης! Ας πεύσουμε λοιπόν, αγαπητοί, να επαυξάνουμε διαρκώς την προθυμία μας και να την ολοκληρώνουμε με την πρέπουσα ευκοσμία και τον ανάλογο στοχασμό. Και πράγματι, σήμερα θέλω να σας αναπτύξω αυτό το θέμα, το οποίο φαίνεται ότι είναι ενοχλητικό, ενώ στην πραγματικότητα είναι ευχάριστο και ωφέλιμο. Γιατί έτσι κάνουν οι φιλόστοργοι πατέρες? Δεν παρέχουν στα παιδιά τους μόνο όσα χαρίζουν πρόσκαιρη χαρά, αλλά και όσα προκαλούν λύπη. Και δεν τους προτρέπουν να πράττουν μόνο όσα είναι προφανώς ωφέλιμα, αλλά και όσα φαίνονται μεν ότι είναι ενοχλητικά, είναι όμως σωτήρια όταν πραγματοποιούνται. Και αυτά κυρίως τους διδάσκουν με μεγάλη επιμέλεια και απαιτούν την αυστηρή τήρησή τους. Και προτείνουμε αυτό το θέμα για να μην κοπιάζουμε εδώ άσκοπα, για να μην αγωνιζόμεθα χωρίς ωφέλεια τη στιγμή που υπομείναμε την ανάγκη της αγρυπνίας. Είχε προηγηθεί ολόκληρη αγρυπνία και στη συνέχεια ομιλία. Για να μην διαλύονται οι φωνές μας στον αέρα και αντιχούν μάλλον προς ζημίαν παρά προς όφελος. Διότι ούτε ο έμπορος, ο οποίος ταξιδεύει σε μακρινές χώρες για τις εμπορικές του υποθέσεις,
υπομένοντας την αναπνοή των ανέμων και την τρικυμία, θα δεχόταν να υπομείνει όλα αυτά ματέως, χωρίς κέρδος. Αλλά διασκίζει τα πελάγη, αποτολμά μεγάλους κινδύνους και μεταβαίνει από τόπο σε τόπο και διέρχεται ολόκληρες νύχτες άυπνος για να πλουτίσει με το εμπόριο. Διότι εάν δεν επιταχύνει αυτό και μαζί με το κέρδος χάνει και το κεφάλαιο, δεν είναι δυνατόν ούτε να αποπλέψει ούτε να υπομείνει τους πολυπλόκους εκείνους κινδύνους. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη, ας ερχόμαστε εδώ με την ανάλογη ευλάβεια, για να μην επιστρέφουμε στα σπίτια μας με πρόσθετες αμαρτίες, αντί να έχουμε επιτύχει τη συγχώρεση των αμαρτιών. Τι ζητείτε λοιπόν και τι απαιτείτε από εμάς όταν αναπέμπουμε στην Εκκλησία τους θείους ύμνους, να τους προφέρουμε συνεσταλμένοι από φόβο και στολισμένοι με ευλάβεια. Και πράγματι υπάρχουν εδώ μερικοί οι οποίοι νομίζω δεν είναι άγνωστοι και στην ειδική σας αγάπη, οι οποίοι καταφρονούν τον Θεό. Τα λόγια του Πνεύματος τα θεωρούν ως τα κοινά και δι' αυτό εκβάλλουν ατάκτους φωνές και δεν διαφέρουν καθόλου από τους μενωμένους και δονούνται με όλο το σώμα και περιστρέφονται γενικά και επιδεικνύουν τρόπους ξένους προς την πνευματική εκείνη στιγμή. Άθλιε και ταλέπορε, ενώ πρέπει να αναπέμπεις στην Εκκλησία την αγγελική δοξολογία με φόβο και τρόμο, να κάνεις την εξομολόγησή σου προς το κτίστη με φόβο και να ζητήσεις έτσι τη συγχώρεση των αμαρτιών σου, σύ εδώ έρχεσαι γύρω στο ναό σαν ηθοποιός, σηκώνεις τα χέρια σου με ταξία και κάνεις πηδήματα και στριβογυρίζεις γύρω γύρω. Πώς δεν φοβάσαι, δε φρύτης με την απρεπειά σου αυτή απέναντι των ιερών λόγων, δεν σκέπτεσαι ότι μεταξύ μας βρίσκεται αοράτος ο Κύριος και αναμετρά την κίνηση του καθενός και εξετάζει τη συνείδησή του? Δεν σκέπτεσαι ότι σε αυτήν τη φρικτή τράπεζα παρίσταται άγγελοι και την περιβάλλουν με δέος, αλλά εσύ δεν κατανοείς αυτά, γιατί σκοτίστηκε ο νους σου από τα θεάματα και τα ακούσματα των θεάτρων, παύλα τηλεοράσεως, και δια τούτου αναμειγνύεις όσα γίνονται εκεί με τους τύπους της Εκκλησίας. Πώς λοιπόν θα ζητήσεις συγχώρεση των αμαρτιών σου? Πώς θα αποσπάσεις την εσπλαχνία του Κυρίου όταν προφέρεις στην Εκκλησία τη δέηση με τέτοια περιφρόνηση? Λέγεις ελεησόν με ο Θεός και η συμπεριφορά σου είναι ξένη προς το έλεος του Θεού. Λέγεις σώσον με
και παρουσιάζεις μια εικόνα ξένη προς σωτηρία. Ποια σχέση με την ηκεσία μπορεί να έχουν τα χέρια που σηκώνονται στον μετέωρα στον αέρα, καθώς επίσης και η δυνατή κραυγή η οποία ξέρχεται με τόση βιαιότητα ώστε να φαίνεται άναρθρος? Αυτά δεν τα κάνουν ούτε στους δρόμους. Πώς υποτολμάς να ανακατεύεις τα παιχνίδια των δαιμόνων με την αγγελική αυτή δοξολογία? Πώς δεν σέβεσαι αυτή τη φράση που προφέρεις εκεί όταν λέγεις «Υπηρετήσατε τον Κύριο με φόβο για να δοκιμάσετε στην καρδιά σας την αγαλίαση που φέρει ευλάβεια προς τον Θεό και ο φόβος μη τυχόν τον παροργήσετε με κάποια αμαρτία σας?» Αυτό λοιπόν είναι το υπηρετήσατε με φόβο. Αυτή η διάχυση και αυτό το τέντομα και το να μην γνωρίζεις ούτε εσύ ο ίδιος για ποια πράγματα μελείς, αυτό εκφράζει περιφρόνηση, όχι φόβο, αλλά ζωνία, όχι ταπείνωση. Αυτό φέρνει τους ανθρώπους που παίζουν μάλλον παρά που δοξολογούν. Τι σημαίνει λοιπόν το υπηρετήσετε τον Κύριο με φόβο? Μα σημαίνει να εκπληρώνουμε ολόκληρη την εντολή και αυτό να το κάνουμε με φόβο και εντροπή, να προβάλλουμε τις εικεσίες με καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένο νου και το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του προφήτου. Δεν μας παραγγέλει μόνον να υπηρετούμε τον Κύριο με φόβο, αλλά και να αισθανόμαστε χαρά και γαλίαση με τρόμο. Αυτό σου διδάσκουν τα ίδια τα Σεραφείμ, τα οποία εκτελούν πλήρως και τελείως αυτήν την υπηρεσία. Και πράγματι εκείνα απολαμβάνουν την άφατη δόξα του Δημιουργού και ατενίζουν το ασύλληπτο κάλος. Δεν εννοώ το κάλος που υπάρχει στη φύση, αλλά το κάλος που επιτρέπεται να δουν όσοι μπορούν να φωτιστούν από την ακτίνα εκείνων. Επειδή δηλαδή λειτουργούν διαρκώς πέριξ του βασιλικού θρόνου, διατελούν μέσα σε διαρκή χαρά οι άγγελοι, σε αιώνια ευφροσύνη, σε ακατάβαυστη αγαλίαση, και χαίρουν και σκυρτούν και δοξολογούν ακαταπάστως. Το γεγονός ότι στέκουν οι άγγελοι μπροστά στη Θεία Δόξα και φωτίζονται από αυτή που αστράφτει και είναι φωτεινή σαν έγλη, αυτό είναι η χαρά τους. Αυτό είναι αγαλίαση, αυτό είναι φροσύνη, αυτό είναι και η δόξα. Ίσως αισθάνεστε κάποια απόλαυση και σας κατέλαβε η επιθυμία της δόξας εκείνης. Αλλά αν θέλετε να ακούσετε τη συμβουλή μου και να κάνετε την παρούσα δοξολογία με ευλάβιο, δεν θα στερηθείτε από αυτή τη χαρά, γιατί δοξάζεται ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος δοξάζεται και στους ουρανούς και επί της γης. Και τι λέγει? Ο ουρανός είναι γεμάτος, όπως και η γη,
από τη δόξα αυτού του Θεού. Πώς λοιπόν εκείνα που απολαμβάνουν τόση ευφροσύνη αναμειγνύουν αυτήν με φόβον? Άκουσε τι λέγει ο προφήτης. Είδον τον Κύριόν μου να κάθεται επάνω σε υψηλών και μετέωρων θρόνων. Για ποιο λόγο, αφού είπε το υψηλόν, πρόσθεσε και τη λέξη μετέωρο? Μήπως δεν μπορούσε με το υψηλόν να αποδώσει όλη την έννοια του πράγματος και να δείξει την υπερτάτη αξία? Και τι λοιπόν πρόσθεσε και τη λέξη μετέωρο? Για να φανερώσει το ακατάληπτο του θρόνου, ότι δεν καταλαβαίνουμε το θρόνο. Επειδή δηλαδή σε μας το υψηλόν μας παρέχει κάποια έννοια συγκρίσεως προς τα ευτελή και χαμηλά, όπως παραδείγματος χάρη υψηλά είναι τα βουνά εν σχέση με τις παιδιάδες και τις κοιλάδες της γης. Ψηλός ο ουρανός, ο οποίος υψώθηκε μετέωρος υπεράνω όλων των γηίνων. Αλλά το επιρμένον και μετέωρον μετέχει εκείνης της ακαταλήπτου φύσεως, την οποία δεν είναι δυνατόν ούτε να εννοήσουμε ούτε να ερευνήσουμε. Γι' αυτό είπε, είδα τον Κύριο να κάθεται επάνω σε θρόνο ψηλό και μετέωρο. Και τι άλλο είδες, ο προφήτα, τι είδες πέριξ αυτού του θρόνου? Και τα σεροφείμ λέγει, ίσταντο πέριξ αυτού, είδε γύρω από το θρόνο τα σεραφείμ, τάγματα αγγελικά. Τι έκαναν και τι έλεγαν? Ποια παρησία απελάμβαναν? Καμία παρησία, λέγει, δεν απελάμβαναν, αλλά ήταν γεμάτα τα σεραφείμ, ήταν γεμάτα φόβο και κατάπληξη. Και με το σχήμα τους φανέρωναν τον ανίποτο σεβασμό, το άφατον δέος. Διότι με τις δυο φτερούγες σκέπαζαν τα πρόσωπα, ενώ ταυτοχρόνως μπόδιζαν την ακτίνα η οποία ξεπέμπετο από τον θρόνο του Θεού, διότι δεν μπορούσαν να υπομείνουν την απέραντον δόξαν αυτής της ακτίνας, και μαζί υποδήλωναν τη δική τους ευλάβεια την οποία αισθανόντουσαν προς τον Κύριο. Με τέτοια χαρά χαίρουν εκείνα, με τέτοια ευφροσύνη αγάλλονται και δεν καλύπτουν μόνο τα πρόσωπα αλλά και τα πόδια. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Τα μεν πρόσωπα δικαιολογημένα τα καλύπτουν, γιατί το θέαμα είναι φοβερό να το αντικρίσουν, και διότι δεν μπορούν να ταινίσουν κατάματα την απλησία στη δόξα του Θεού. Αλλά τα πόδια γιατί τα συγκαλύπτουν? Και θα ήθελα να το αφήσω αυτό για να το βρείτε μόνοι σας,
ώστε να κουραστείτε ερευνώντας τα πνευματικά θεάματα. Αλλά για να μην αφήσω τη διάνοιά σας να ασχολείται με την έρευνα αυτού του θεάματος και γίνω έτσι αίτιος να διαφορήσετε για την παρέλαση, είναι ανάγκη να δώσω εγώ τη λύση. Γιατί λοιπόν σκεπάζουν και τα πόδια τους οι άγγελοι? Σπέβδουν να δείξουν την αχόρταγη ευλαβιά τους προς το Δημιουργό και προσπαθούν να φανερώσουν τη μεγάλη αγωνία τους και με το σχήμα και με τη φωνή και με την όψη και με τη στάση. Επειδή έτσι όμως και έτσι πάλι αποτυχάνουν εις αυτό το οποίο επιθυμούν και είναι αρμόζων, αφού καλύπτονται από παντού, περικρύπτουν και το μέρος που απομένει, σκεπάζουν και το μέρος που περισσεύει. Άραγε εννοήσατε αυτό που σας είπα? Είναι δίκαιο να επαναλάβω πάλι? Αλλά για να γίνει το πράγμα σαφέστερο, θα προσπαθήσω να το κάνω φανερό από τα παραδείγματα που μας προσφέρει η ζωή. Παρουσιάζεται κάποιος, σε πήγε ο βασιλιά και προσπαθεί με όλα τα μέσα να δείξει το σεβασμό του προς το πρόσωπο του βασιλιά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποσπάσει τη μεγάλη εύνοια του άρχοντα. Χάριν αυτού λοιπόν και με τη στάση της κεφαλής του και με το σταύρωμα το χεριό του και με την ένωση των ποδιών του και με το μάζεμα όλου του σώματος μεθοδεύει να αποσπάσει από τον άρχοντα την εύνοιά του. Το ίδιο γίνεται και με τις ασώματες δυνάμεις. Επειδή έχουν μεγάλη επιθυμία να δείξουν την ευλάβεια οι ασώματες δυνάμεις στο Δημιουργό τους και προσπαθούν να την εκφράσουν με όλα τα μέσα, επειδή έπειτα αποτυγχάνουν στην επιθυμία τους, την αδυναμία της επιθυμίας των την κρύπτουν με την κάλυψη. Επαναλάβω μια φορά. Προσπαθούν με όλα εκείνα, οι άγγελοι σκεπάζουν τα πρόσωπα, γυρίζουν γύρω γύρω από τον θρόνο, σκεπάζουν τα πόδια τους, φτερούγες πετάνε όλο ένα κλπ. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν την ευλάβειά τους οι άγγελοι, αλλά αδυνατούν. Γι' αυτό και προσπαθούν να σκεπάσουν τα πρόσωπα και τα πόδια. Γι' αυτό περιγράφονται με σκεπασμένα τα πρόσωπα και τα πόδια. Αν και υπάρχει και μια άλλη άποψη περί αυτού, περισσότερο μυστική. Ότι δηλαδή δεν έχουν πόδια και πρόσωπο, αλλά περιγράφονται έτσι για να φανεί ότι είναι πλήρως συμμαζεμένα και ότι υπηρετούν το Κύριο με φόβο και με βλάβεια. Έτσι λοιπόν και εμείς παρουσιαζόμαστε όταν προσφέρουμε σε αυτόν τέτοια δοξολογία με φόβο και τρόμο και σαν να ταινίζουμε τον ίδιο με τα μάτια της διανοίας. Γιατί
τέκει εδώ οπωσδήποτε ο Θεός, ο οποίος δεν περιορίζεται σε κανένα τόπο και καταγράφει τις φωνές όλων μας. Έτσι λοιπόν, αν στέλνουμε σε αυτόν τον ύμνον της προσευχής με συντετριμένη και ταπεινωμένη καρδιά, θα τον κάνουμε τον ύμνο μας και την προσευχή μας ευπρόσδεκτα και θα αναπέμψουμε στον ουρανό ευώδες θυμίαμα, διότι λέγει ο Θεός δεν θα εξουθενώσει η καρδία ανθρώπου η οποία έχει συντριβεί από τη μετάνοια και έχει ταπεινωθεί, αλλά θα πεις κάπου ο προφήτης προτρέπει να κάνουμε τη δοξολογία με αλλαλαγμό. Αλλαλάξατε με ιερό ενθουσιασμό προς δόξα του Κυρίου οι κατοικούντες στη γη. Αλλά ένα τέτοιο αλλαγμό δεν τον απορρίπτουμε κι εμείς, αλλά απορρίπτουμε την άναθρη καυγή, ούτε τη φωνή της δοξολογίας, αλλά τη φωνή της αταξίας, της μεταξύ μας φιλονικίας, οι οποίες υψώνονται στον αέρα άσκοπα και τυχαία, τα πόδια που τρυποδίζουν σαν να είναι άλογα, τα άκοσμα και θηλυπρεπή ήθη, τα οποία γίνονται παιχνίδια, τα οποία είναι παιχνίδια αυτών οι οποίοι περνούν τον καιρό τους στα θέατρα και τις υποδρομίες. Από εκεί μεταφέρονται εδώ τα ολέθρια αυτά παραδείγματα. Από εκεί προέρχονται οι ανευλαβείς και αχυδαίες αυτές φωνές. Από εκεί οι αταξίες των χεριών, οι τσακωμοί, οι φιλονικίες, τα ανάρμοστα ήθη. Τίποτε δεν σε επηρεάζει να περιφρονείς τόσο τους λόγους του Θεού όσο ο θαυμασμός των σατανικών θεαμάτων. Γι' αυτό σας προέτρεψα πολλές φορές, όσοι ερχόσαστε εδώ και απολαμβάνετε τη Θεία Δασκαλία και μετέχετε στη μυστική και τρομερή θυσία, να μην πηγαίνετε ποτέ σε εκείνα τα θέατρα και να μην ανακατεύετε τα Θεία Μυστήρια με τα δαιμονικά. Αλλά μερικοί έχουν πέσει σε τέτοια μανία ώστε ενώ εξωτερικά έχουν παρουσία ευλάβειας, σχήμα ευλάβειας και έχουν φτάσει ακόμα σε βαθιά γερατιά, εντούτοις αφήνουν την Εκκλησία και πηγαίνουν στα θεάματα εκείνα χωρίς να δίνουν σημασία στα λόγια μας, ούτε να ντρέπονται την ηλικία τους. Αλλά όταν τους προτείνουμε τούτο και τους παρακαινούμε να σεβαστούν τα λευκά μαλλιά τους, το λευκό κεφάλι τους και την ευλάβειά τους, ποια είναι η ψυχρά και καταγέλαστη απάντηση που δίνουν? Εκείνα εκεί λέγουν είναι παράδειγμα της νίκης εις τη μέλουσα ζωή και των στεφάνων και αποκομίζομαι από εκεί μεγάλη ωφέλεια
Τι λέγεις ο άνθρωπε? Ο λόγος αυτός είναι τριμμένος και γεμάτος απάτη. Από πού παίρνεις ωφέλεια? Από τα θέατρα, από τις φιλονικίες, από τους όρκους οι οποίοι λαμβάνονται χωρίς λόγο για ζημιά των ορκιζομένων, ή από τις ύβρις και τις βλαστημίες και τα πειράγματα με τα οποία περιλούν ο ένας τον άλλον οι θεατές από τα θεάματα που βλέπουν? Από αυτά οπωσδήποτε όχι. Αλλά μήπως από τις φωνές τις άτακτες και τις κλαυγές? Μήπως από τη βία που συναντάει κανείς? Μήπως από τα νάζια μπροστά στις γυναίκες? Από όλα αυτά αποκομίζεις ωφέλεια? Και εδώ μεν στην εκκλησία με τον ίδιο το δεσπότη των αγγέλων, τον παριστάνουν όλοι οι προφήτες και οι διδάσκαλοι να κάθεται πάνω σε υψηλό και μετέωρο θρόνο και να απονέμει στους αξίους τα βραβεία και τους στεφάνους και δια τους αναξίους να επιφυλάσσει την κόλαση και το πύρ. Αυτό το διαβεβαιώνει και ο ίδιος ο Κύριος. Έπειτα, καταφρονείς αυτά εδώ, στα οποία υπάρχει και ο φόβος της συνειδήσεως και ο έλεγχος των πράξεων και η αγωνία των ευθυνών και η αναπότρεπτη τιμωρία, και για να έβρεις μια απίθανη δικαιολογία για το θαυμασμό σου, λέγεις ότι ωφελείσαι από τα πράγματα από τα οποία παθαίνεις απαρηγόρητη ζημιά. Μη σας παρακαλώ, μη σας ηγετεύω, μη προβάλλουμε προφάσεις εν αμαρτίες. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες και απάτες που ζημιώνουν εμάς τους ίδιους. Αλλά αρκετά γι' αυτό. Είναι καιρός πλέον να επανέλθουμε στην πρώτερη παρένεση και αφού είπαμε λίγα για αυτή, ας θέσουμε το κατάλληλο τέλος στην ομιλία μας. Και πράγματι, εδώ δεν είναι μόνο η ταξία, αλλά και περιτριγυρίζει κι άλλο βαρύτερο νόσημα, άλλη χειρότερη αρρώστια. Ποιο είναι αυτό το νόσημα? Ενώ έχετε την πρόθεση να μιλήσετε με τον Θεό στην Εκκλησία και να στείλετε σε αυτόν τη δοξολογία, ξαφνικά αφήνεται αυτόν και αρπάζει καθένας τον πλησίο του και τακτοποιούν τις οικογενειακές υποθέσεις. Συζητούν τι έγινε στην αγορά, στο δήμο, στα θέατρα, στο στρατό και πώς κανονίστηκαν αυτά. Και γενικώς ποια από τις υποθέσεις ικανοποιεί και ποια παρουσιάζει ελλείψεις. Και γενικά συζητούν εδώ στην Εκκλησία για όλα τα θέματα, δημόσια και ιδιωτικά. Και ποιος μπορεί να τις συγχωρήσει αυτά? Και όταν συζητεί κανείς με τον επίγειο βασιλέα, ομιλεί μόνον δια εκείνα τα θέματα που θα θελήσει εκείνος και ο γιος θα υποβάλει ο ίδιος ο βασιλεύς ερωτήσεις. Εάν δεν τολμήσει κανείς να θέσει παρά τη γνώμη εκείνου κάποιο άλλο θέμα, θα υποστεί την εσχάτη τιμωρία. Και εσύ, ο οποίος ομιλείς στην Εκκλησία
με τον βασιλέα των βασιλέων, τον οποίον υπηρετούν με φόβο οι άγγελοι. Αφήνεις τη συνομιλία προς αυτόν και συζητείς για τον πυλό, για τη σκόνη και την αράχνη. Διότι τέτοια είναι τα παρόντα πράγματα. Πυλός, σκόνη, αράχνη. Και πώς θα υπομείνεις την τιμωρία για αυτή την περιφρόνηση? Ποιος θα σε απαλλάξει από αυτή την τιμωρία? Αλλά θα πεις, η κατάσταση των πραγμάτων του κόσμου είναι άσχημη. Και για αυτή κυρίως μιλάμε. Διότι είναι μεγάλος ο αγώνας της ζωής. Και ποια είναι αιτία? Η αβουλία των αρχόντων. Ή η κακό της. Ή η εγκληματικό της. Όχι η αβουλία των αρχόντων, αλλά η δική μας αμαρτία. Η τιμωρία μας δια της αδικίας. Εκείνη έκανε τα πάντα άνω κάτω. Εκείνη έφερε στη ζωή όλα τα δεινά. Εκείνη εξόπλισε πολέμους. Εκείνη επροκάλεσε την ήττα. Από καμιά άλλη αιτία παρά μόνο από αυτή γεμίσαμε από πλήθος θλίψεων και συμφορών, ώστε κι αν ακόμη είναι άρχον ο Αβραάμ και είναι και ο Μωυσής ή ο Δαβίδ ή ο Σοφότατος Σολομών είναι άρχον, δεν έχει καμία σημασία, είναι επαναλαμβάνω άρχον, και αν είναι ο δικαιότερος όλων από όλους τους ανθρώπους, δεν έχει καμία σημασία τις συμφορές, εφόσον εμείς ζούμε στην αμαρτία. Πώς και κατά ποιο τρόπο? Γιατί κι αν αυτός ήταν παρανομότατος και αν ήταν από εκείνους που αντιμετώπισαν τα προβλήματα της κοινωνίας εντελώς απερίσκεπτα, η δική μας αμαρτία και αταξία συντελεί ώστε να έχουμε τέτοιους άρχοντες. Τα δικά μας αμαρτήματα προξενούν συνήθως την πληγή, γιατί τον αναλαμβάνουμε άρχοντας κατά τα αισθήματά μας, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά τούτο. Ό,τι δηλαδή αμαρτήσαμε πρώτα εμείς και λάβαμε τέτοιο άρχοντα, είτε αυτός είναι ιερωμένος, είτε είναι κοσμικός άρχοντας, αλλά κι αν είναι πολυδίκαιος και μάλιστα τόσο πολυδίκαιος ώστε να φτάνει έως τον ουρανό αιρετή του Μωυσέως, δεν θα μπορέσει η δικαιοσύνη αυτού του ανθρώπου να συγκαλύψει τα άμετρα αμαρτήματά μας. Και τούτο δύναται να το κατανοήσει κανείς με ακρίβεια από τον ίδιο τον Μωυσή, ο οποίος έπαθε πολλά δεινά υπέρ του Ισραήλ, απίφθηνε προς τον Θεό μεγάλη παράκληση για να κληρονομήσει τη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός. Αλλά επειδή με τις αμαρτίες του ο λαός αυτός αποξενώθηκε από την κληρονομία του Θεού, δεν ίσχυσε η δέηση του Μωυσή να εισαγάγει τον Ισραήλ μέσα στη γη της Ευαγγελίας. Και εξουθενώθηκε κυριολεκτικά 40 χρόνια στην έρημο. Κι όμως ποιος ήταν δικαιότερος από τον Μωυσή ή ποιος είχε μεγαλύτερη απαρησία, τόλμη, θάρρος
μπροστά στο Θεό, λέγεται ότι ισχύει η δέηση του δικαίου, αλλά όταν μαζί με τη δέηση του δικαίου ακολουθεί και η μεταμέλεια του λαού, θα προσευχηθεί ο άρχοντας ο δίκαιος, αν είναι ο άρχοντας ιερωμένος, αλλά πρέπει να συνοδοιπορεί με την προσευχή του δικαίου, του Αγίου, να συνοδοιπορεί και η προσευχή του λαού. Αν δεν συμβαδίζουν, δεν εισακούεται η προσευχή. Πώς θα δυνηθεί να βοηθήσει ανθρώπους με αμετανόητο χαρακτήρα, αφού οι ίδιοι με τα έργα τους εμποδίζουν να έρθει το αποτέλεσμα της προσευχής? Και γιατί λέμε ότι συνέβη αυτό? Διότι ένας ολόκληρος λαός αμάρτανε. Όταν η αμαρτία και των ολίγων υπηκών, ή πολλές φορές το ενός η αμαρτία, υπερακοντίζει την παρουσία των ακουόντων δικαίως την εξουσίαν. Και τούτο πάλι δύναται να το εννοήσει κανείς από το ίδιο το λαό του Ισραήλ, ο οποίος οδηγούμενος από τον Μωυσή, όταν εισέβαλε στη χώρα των αλλοφύλων και άνοιξε ο Ισραηλιτικός λαός μάχη με αυτούς, είδε μερικούς δικούς του να κατέχονται από μανία για γυναίκες, για τις γυναίκες εκείνων, και να προκαλούν γενική σφαγή και φανισμό. Να το εξηγήσουμε. Πολεμούσαν οι Ισραηλίτες εχθρούς, και όταν έκαναν τη μάχη είδαν μπροστά τους τις γυναίκες των εχθρών και τους κατέλαβε μανία να έχουν τις γυναίκες, και πολεμούσαν με μεγαλύτερη μανία ενάντια των εχθρών. Τότε ο Θεός παραχώρησε να τιμωρηθούν για τη μανία που είχαν και τη διτυπρέπεια. Παρόμοιο συνέβη και με ένα άτομο, τον Άχαρ, δηλαδή ο οποίος αφήρεσε την πολύχρωμη στολή από το αφιέρωμα και έκανε τον Θεό να οργιστεί. Αλλά ίσως μερικοί από τους παρόντες αγνοούν αυτή την ιστορία, και το πρέπει να πω για αυτή λίγα λόγια και να υπενθυμίσω σε όσους τη γνωρίζουν και να τη μάθουν όσοι την αγνοούν. Αυτός λοιπόν ο Άχαρ ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό μαζί με τον Ιησού του Ναβί. Εκείνο τον Ιησού, ο οποίος προτιμήθηκε από τον Θεό σαν διάδοχος του Μωυσή. Και είχε τον τύπο και τη μορφή, ο Ιησούς τον Ναβί, είχε τον τύπο και τη μορφή του αληθινού σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Όπως δηλαδή εκείνος ο Ιησούς τον Ναβί πέρασε το λαό από την έρημη, από την έρημο στη γη της Ευαγγελίας για του Ιορδάνου, έτσι και ο σωτήρας μας από την έρημο της αγνωσίας, ο Χριστός, και της δολατρίας, μας μετέφερε σωτήριο βάψμα στην ουράνια Ιερουσαλήμ, στη μητέρα της αληθινής αναπαύσεως, όπου υπάρχει η αδιατάραχτη και ειρηνική ζωή. Αυτός λοιπόν με τη δύναμη και την εξουσία εκείνου που διέταξε διεβίβασε το λαό και πετέθη εναντίον της Ιεριχούς για τη διάρκεια της θαυμαστής εκείνης πολιορκίας, όταν πλέον επρόκειτα να κρυμιστούν τα τείχη. Τι λέγει προς το λαό? Αυτή η πόλη της Ιεριχούς και όλα όσα υπάρχουν σε αυτή θα είναι αφιέρωμα στον Κύριο Σαββαώθ, πλην
της Ραάβ, της πόργης την οποία θα ασφαλίσετε και θα περιποιηθείτε. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε, ο διάδοχος του Μωυσή, ο Ιησούς δηλαδή, μετά το θάνατο Μωυσή, πήρε εντολή να οδηγήσει το λαό στη γη της Ευαγγελίας. Λοιπόν, κατάλαβαν μία πόλη και την πόλη που κατάλαβαν, αφού πέρασαν τον Ιορδάνη οι Ισραηλίτες με αρχηγό τον Ιησού του Ναβί, είπε να την αφαιρώσει στο Θεό πλην μία σπόρνης που τη λέγανε Ραάβ, για την οποία έδωσε εντολή να την περιποιηθούν. Προσέξατε πολύ και φυλαχθείτε από το αφιέρωμα αυτό. Μη τυχόν επιθυμήσετε και λάβετε κάτι από όσα θα είναι αφιερωμένα στον Κύριο και γίνεται τι να καταστραφούμε. Όλα λοιπόν όσα βρισκόντουσαν στην πόλη αφιερώθηκαν, αυτό σημαίνει η λέξη ανάθημα, να μην ιδιοποιηθεί λοιπόν κανείς τίποτε από όλα αυτά που αφιερώθηκαν στον Θεό. Γιατί θα μας εξολοθρεύσει ο Θεός. Η εντολή ήταν επικίνδυνη, γιατί ήταν αποτυπωμένη με αυστηρότητα και από τον Θεό, ο οποίος διέτασε, και από τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος νομοθετούσε. Γιατί πώς ήταν δυνατόν να μην σημειωθεί παράβαση του νόμου, αφού μέσα σε τόσο πλήθος που υπήρχαν πολλοί οι οποίοι ήσαν έτοιμοι και σπροχώρησαν για την παράβαση, ή η αστάθεια και η ιδιοτέλεια του λαού, ή το γεγονός ότι όλοι δεν άκουσαν τη δοθήσα εντολή, ή η ποικιλία των λαφύρων, η οποία αποτελούσε πειρασμό και δόλωμα, ευκόλως μπορούσαν να οδηγήσουν στην παράβαση. Εν τούτης ο νόμος μπήκε και αναμενόταν η παράβαση. Επαναλαμβάνω, έδωσε εντολή να μην πειράξουν από τα αφιερωμένα στο Θεό. Παρά τα αυτά, βρέθηκε κάποιος και κράτησε από τα αφιερωμένα λάφυρα για τον εαυτό του. Αυτός που τα κράτησε ήταν ο Άχαρ, υιός του Χαρμή. Κράτησε από τα αφιερωθέντα στον Κύριο και οργίστηκε ο Κύριος οργή μεγάλη εναντίον των ιών Ισραήλ. Κι όμως αυτός που περιέπεσε στο παράπτωμα ήταν ένας. Πώς λοιπόν παρενόμησαν οι Ισραήλ και οργίστηκε ο Κύριος εναντίον των ιών Ισραήλ αφού ήταν ένας? Βλέπεις πως η αμαρτία του ενός προξένει τιμωρία όλου του λαού? Πώς κατέστησε το Θεό εχθρό όλου του πλήθους ο ένας? Όταν λοιπόν διαπράχθηκε η παρανομία και ο Δής την γνώριζε εκτός μόνο από τον Θεό, ποιος γνωρίζει τα μυστικά? Η μεν τιμωρία άργησε, ενώ αυτός που την διέπραξε και αν νόμιζε ότι έμενε άγνωστος, όμως καταγεγόταν συνείδησή του σαν από φλόγα. Έφτασε λοιπόν ο καιρός της απειλής, ο καιρός να φανερωθεί το αμάρτημα, και έστειλε ο Θεός και λέγει: ο Ιησούς άνδρας εις τη γήν γε από την Ιεριχώ, και αν ήρθαν οι άνδρες αυτοί στην περιοχή της γε, περίπου 3.000 άνδρες, οι οποίοι όμως καθώς αντίκρισαν τους άνδρες της γε, ετράπηκαν σε φυγή. Οι δε άνδρες της γε εφωνεύθησαν 36 από τους Ισραηλίτες, τους δε άλλους τους εδίωξαν από την πύλη της πόλεως και τους συνέτριψαν, και ο λαός κατελήφθη από πανικό και η καρδία του έγινε σαν το νερό. Κοίταξε λοιπόν την τιμωρία της αμαρτίας. Κοίταξε πλήγμα παρηγόρητων. Ένας αμάρτησε και ο θάνατος και η δειλία έπεσε σε όλο το λαό. Τι είναι τούτο, φυλάγαθα Κύριε? Σύ είσαι μόνος δίκαιος και η κρίση σου είναι ορθέ και δίκαιη. Σύ απονέμεις το δίκαιο στον καθένα και η κρίση σου είναι ορθές και δίκαιες.
Συ είπες, φιλάνθρωπε, ότι ο καθένας θα αποθάνει από τη δική του αμαρτία και ότι δεν θα τιμωρηθεί άλλος αντί άλλου. Τι λόγοι είναι αυτή λοιπόν η απόφαση που πήρες? Τα πάντα σου, Κύριε, είναι καλά και πολύ καλά μάλιστα, και όλα συντελούνται για το συμφέρον μας. Η αμαρτία, λέγει, είναι φθορά. Ας εξουδετερωθεί λοιπόν με την αμαρτία όλων, για να μην φθείρει όλους, για να αποφύγουν την αιώνια κόλαση. Με άλλα λόγια, λέει εδώ πέρα το εξής: αμάρτησε ένας και τιμωρήθηκαν όλοι, γιατί η αμαρτία του ενός ανήκει και πλήττει όλους. Επομένως πρέπει να όλοι να φύγουν από τη μέση για να εμφανιστεί το κακό και να συνεχιστεί η πορεία του καλού. Πρέπει να καταλάβουμε τούτο εδώ. Όταν έχουμε χρέος ιερό, τις στιγμές που πρέπει να είναι αφιερωμένες στη συνομιλία μας με τον Θεό, να καταλάβουμε τούτο. Δεν θέλει ο Θεός, όταν εμείς μιλάμε με Αυτόν τον Θεό, να ανοίγουμε μεταξύ μας συζητήσεις, ούτε να αφήνουμε τη συνομιλία μαζί Του και να ανακοινούμε συζητήσεις για τα παρόντα και να ανακατεύουμε τα μαργαριτάρια του Λόγου του Θεού με το βόρβορο της γης. Αυτό το θεωρεί βλαστημία και όχι δοξολογία. Και αν θελήσει κανείς να παραβεί αυτή την εντολή, να τον αποστομώνουμε και να τον διώχνουμε σαν επίβουλο της δικής μας σωτηρίας, μακρά και έξω από το περίβολο της Αγίας Εκκλησίας. Γιατί όταν ενεργούμε έτσι, θα αποπλύνουμε εύκολα τα προηγούμενα αμαρτήματά μας και θα έχουμε μεταξύ μας τον ίδιο Κύριο να οδηγεί το χορό της Εκκλησίας μαζί με τους Αγίους Αγγέλους και να πονέμει στον καθένα τα στεφάνια της δόξης. Διότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και μεγαλόδωρος και χαίρει για τη δική μας σωτηρία, δια τούτο δε τερπόμενος με τα δικά μας καλά υποσχέθηκε τη Βασιλεία των Ουρανών και ζωή άσπηλη, και προετοίμασε όλα τα αγαθά, γιατί ήθελε να μας εγκαταστήσει σε αυτά τα οποία ήθελε να επιτύχουμε όλοι με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το οποίο πρέπει δόξα και κράτος, τιμή και προσκύνησης στον Πατέρα και το Πνεύμα πάντοτε, νύν και αίσθηνον στον αιώνα. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, ηγηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από τον πόνο. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Οπα.